Οι καμπάνες χτύπησαν, τα μεγάφωνα ήχησαν, οι ιεροί ναοί άνοιξαν τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους πιστούς που μετά από δύο μήνες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Μόνο που οι συνθήκες ήταν διαφορετικές τόσο για τους ιερείς όσο και για το εκκλησίασμα. Οι πιστοί, αφού απολύμαναν τα χέρια τους και φόρεσαν μάσκες, εισήλθαν στον ναό και κάθισαν στα στασίδια που βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρο. Η σωματική ακουσία σας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός και ο μεγαλύτερος πόνος που έχουμε βιώσει στην ποιμαντική διαγωνία μας. Έχω φέρει μαζί μου τη μάσκα μου, τα γάντια μου, και τα αντισηπτικά τα οποία θα χρησιμοποιήσω. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκα. Πήρα το Χριστό μέσα μου. Πάρα πολύ. Δίπλα στο παγκάρι και τις εικόνες αντισηπτικά, με κάρτες εισόδου και μάσκες η προσέλευση, ενώ θα σταματούσαν οι ιερείς να δίνουν οδηγίες ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας. Μέχρι και σημάδια είχαν τοποθετηθεί στα πλακάκια για να διαφυλαχθούν οι αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Με τον αριθμό των 50 πιστών να έχει συμπληρωθεί στο εσωτερικό του ναού, οι επίτροποι έβγαλαν καθίσματα και στο προάβλιο. Και εδώ τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Μας έλειψε πάρα πολύ η εκκλησία. Χωρίς την εκκλησία δεν γίνεται τίποτα. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία. Δεν φοβάστε αν κολλάει. Είναι η ζωή. Η Θεία Κοινωνία είναι η ζωή μας. Έπρεπε να κοινωνήσουμε, τι να κάνουμε. Το περιμέναμε πώς και πώς. Αντίδωρο σε σακουλάκι. Να κάνουμε, καλό είναι και αυτό. Σε σοκουλάκι, σε σοκουλάκι. Μια χαρά, είναι και απολυμασμένο. Η Θεία Ευχαριστία είναι διαπραγμάτευτη για τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που ήταν διαπραγματεύσιμο ήταν ο συνωστισμός. Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο ναός άδειασε, οι πιστοί αποχώρησαν, αερίζεται και καθαρίζεται προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν στην επόμενη. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται κανονικά στις εκκλησίες για ατομική προσευχή.